έχουμε επιστρέψει κοντά σας ένα τέταρτο πριν από τη μία το μεσημέρι και φαντάζομαι ότι όλοι έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή πώς έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την υγεία μας. Τι ασθένειες έχει εμφανίσει καινούργιες, πόσο περισσότερα φράγματα έχουν σημειωθεί από τότε που η Ελλάδα περνά αυτές τις δύσκολες ώρες έχοντας υπογράψει τα μνημόνια. Ο κύριος που βλέπετε σε σύνδεση μέσω Skype από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μάκαρης, είναι ειδικός καρδιολόγος και παρουσίασε σε συνέδριο, σε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια ιατρικής του κόσμου, στο Σαν Φραντζίσκο, μία μελέτη δική του. Έκανε δηλαδή μια καταμέτρηση των εμφραγμάτων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Μάκαρη, κάνω λάθος, στα νοσοκομεία της Μεσσηνίας. Γεια σας, κυρία Τσαπανίδη. Γεια σας. Κάναμε μια καταμέτρηση των εμφραγμάτων πριν και μετά την κρίση, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Και είναι τα συμπεράσματα, δηλαδή πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η ιδέα να μετρήσετε αυτά, ποια στοιχεία βρήκατε και τι συμπεράσματα βγάλατε. Ναι, να σας πω, κατά την καθημερινή άσκηση της ιατρικής, διαπιστώσαμε ότι είχαμε μια αυξημένη επίπτωση εμφράγματος μυοκαρδίου στο νοσοκομείο που δουλεύω, στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Και μάλιστα από τις συζητήσεις που είχαμε με τους ασθενείς, διαπιστώσαμε ότι πολλά από αυτά τα εφράγματα σχετίζονταν άμεσα ή έμεσα με την οικονομική κρίση. Δηλαδή είχαμε ανθρώπους που δεν είχαν χρήματα να πάρουν αναγκαία φάρμακα για να μπορέσουν να μην πάθουν εφράγμα και δεν είχαν τα χρήματα να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Άλλοι άνθρωποι είχαν πρόσφατα απολυθεί ή είχαν αναγκαστεί να κλείσουν την επιχείρησή τους. Όλα αυτά μας δημιούργησαν το ερέθισμα να προχωρήσουμε σε μια επιστημονική πλέον μελέτη για να δείξουμε αν υπάρχει διαφορά από την πρώτη περίοδο που ήταν η περίοδος 2003 έως 2007 σχέση με τη δεύτερη περίοδο που είναι από το 2008 έως και το 2012. Πήραμε το 2008 γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε πτώσει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Λοιπόν, τα συμπεράσματα ποια είναι? Ποιος θέλει να σκέψει τα συμπεράσματα? Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά, δεν τα πιστεύαμε κι εμείς. Είχαμε 44% αύξηση στα εφράγματα στην δεύτερη περίοδο, στην περίοδο της κρίσης, σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Δηλαδή τα εφράγματα ήταν 1046 και έγιναν 1508, μια αύξηση 44%. Και μάλιστα η μελέτη προχώρησε για να δούμε ποιες ομάδες πληθυσμού πλήττουν περισσότερο. Και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι έχουμε με μεγαλύτερη αύξηση στις γυναίκες, έχουμε 57% αύξηση των εμφραγμάτων στις γυναίκες, ενώ στους άντρες έχουμε 40% αύξηση. Πώς τα εξηγείτε αυτό? Οι γυναίκες και τα εμφράγματα συνήθως δεν είναι πολύ στενά δεμένες έννοιες. Πώς λοιπόν εξηγείτε αυτή την αύξηση στα γυναικεία εμφράγματα? Κοιτάξτε, σε απόλυτους αριθμούς είναι λιγότερα τα εφράγματα στις γυναίκες, ακόμα και τώρα στην περίοδο της κρίσης. Αλλά, παρόλα αυτά έχει αύξηση. Έχουμε μεγαλύτερη αύξηση, δηλαδή έχουμε ένα 57%. Πιθανολογούμε ότι η γυναίκα βιώνει ίσως περισσότερο τις συνέπειες της κρίσης, γιατί πέρα από την δουλειά της έχει και το σπίτι. Πρέπει έχει να τρέξει και την οικογένεια. Τα παιδιά της, οπότε έχει διπλό ρόλο και το άγχος του άνεργου συζύγου σαφώς επηρεάζει και την γυναίκα, επηρεάζει μάλιστα και την οικογένεια. Μάλιστα. Άλλα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε? Ναι. Επίσης καταλήξαμε και σε κάποιες άλλες ομάδες ότι έχουν μεγαλύτερη επίπτωση. Έχουμε στους ασθενείς που είναι, στους ανθρώπους που είναι πάνω από 45 χρονών. Επίσης καταλήξαμε ότι επηρεάζει περισσότερο τους ανθρώπους που ζουν σε αστικές περιοχές. Έχουμε 45% αύξηση στα εμφράγματα σε αστικές περιοχές σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές που είναι 27%. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, μπορούμε να εικάσουμε δηλαδή τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στην Αθήνα που έχει ακόμα περισσότερο πληγή από την οικονομική κρίση. Μάλιστα, άρα το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι τι μπορούμε να κάνουμε για να νικήσουμε το άγχος? Υπάρχει απάντηση από την πλευρά της επιστήμης, κύριε Μάκαρη? Πώς μπορούμε να το ελαττώσουμε λίγο, να το ελέγξουμε έστω? Είναι πολύ δύσκολο στις συνθήκες που όλοι βιώνουμε.
να ελέγξουμε το άγχος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σαφώς είναι να περιορίσουμε τους λεγόμενους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή το κάπνισμα, την πίεση, τη χοληστερίνη μας, όλους τους παράγοντες κινδύνου, εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν στεφανία νόσο και δημιουργούν και εφράγματα του μυοκαρδίου. Τώρα, όσον αφορά το άγχος, σαφώς η μεγάλη πληγή είναι αυτή. Πρέπει να αλλάξει το κοινωνικό, οικονομικό σκηνικό στο οποίο βρισκόμαστε. Γιατί πώς μπορούμε να πούμε σε κάποιον να μην έχει άγχος όταν έχουμε την ανεργία να έχει αυξηθεί από το 8% που ήταν το 2008 στο 30% που είναι τώρα. Τις απαντήσεις αυτό δεν τις γυρεύουμε από γιατρό, θα μου πείτε. Δικαίως από τον Υπουργό Οικονομικό πρέπει να τις ζητήσουμε. Αλλά κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Μάκαρη. Παρακαλώ. Μια και η έρευνα, η μελέτη δική σας έγινε στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ναι, βεβαίως. Περιοχή του Πρωθυπουργού δηλαδή, έτσι. Ναι. Μέχρι πότε διήγησε η μελέτη? Δεν έχει κάποια σημασία αυτό, θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε περιοχή. Εννοείται, απλά, όχι, εγώ άλλο θέλω, αλλού θα καταλήξω. Από τότε που έγινε πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς και μετά αυξήθηκαν τα εφράγματα, μειώθηκαν, τι έγινε? Εντάξει, αυτό όσον αφορά τα εφράγματα, στη Μεσσηνία δυστυχώς έχουμε και εκεί πέρα αύξηση. Θέλουμε, αυτό που θέλουμε βασικά εμείς είναι να διοργανώσουμε μια πανελλήνια μελέτη, μια πανελλήνια καταγραφή για να δούμε σε όλο τον ελληνικό χώρο τι ακριβώς έχει γίνει. Έχουν γίνει μελέτες και στην περίπτωση της Αργεντινής που είχαμε την μεγάλη οικονομική κρίση στην Αργεντινή και εκεί πέρα διαπιστώσαμε επίσης αύξηση της καρδιακιακής νοσηρότητας και εθνισμότητας. Επίσης έχουν γίνει μελέτες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της δικής της οικονομικής κρίσης. Θα ήταν πολύ καλό και πολύ χρήσιμο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στον ελληνικό χώρο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάκαρη που ήσασταν κοντά μας. Δεν μας απαντήσατε όμως. Από το Πρωθυπουργείο Σαμαρά και μετά αυξήθηκαν ή μειώθηκαν? Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Γεια σας κύριε Μάκαρη. Τι να πει και ο γιατρός.